Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Μαθητής έπεσε από την στέγη του υποκατάληψη Γενικού Λυκείου Σουφλίου. Η οδός Κύπρου, ο δρόμος που δίχασε, ανοίγει για τα αυτοκίνητα. Ανησυχία και προβληματισμός από τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την κία του 12%. Από ύψος 4 μέτρων έπεσε μαθητής της 3ης Λυκείου στο Σουφλί, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Το συμβάν έλαβε χώρα στο υποκατάληψη Γενικό Λύκειο Σουφλίου, με το νεαρό να πέφτει από την στέγη μπροστά στα έντρωμα μάτια των συμμαθητών του, που ειδοποίησαν έγκαιρα τους καθηγητές τους και εν συνεχεία το ΕΚΑΒ. Μια πρόσμηνη εξέλιξη είχε η κατάληψη στο Γενικό Λύκειο Σουφλίου την Πέμπτη. Μαθητής της 3ης Λυκείου προσπάθησε να κατέβει από τον πρώτο όροφο του σχολείου, χρησιμοποιώντας τον τοίχο που βρίσκεται κολλητά με τη στέγη της σχολικής βιβλιοθήκης, αντί για την κεντρική είσοδο, και έπεσε στο κενό. Ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του και το μόνο που ίσως χρειαστεί είναι χειρουργείο στην ποδοκνημική, όπου και χτύπησε. Στη Δέλτα Τηλεόραση μίλησε η διευθύντρια του σχολείου, που περιέγραψε πώς έλαβε χώρα το συμβάν. Το πρωί το σχολείο μας τελούσε υποκατάληψη, η οποία όμως χάλασε διότι δεν ήταν ομότυπη, καθότι οι μαθητές μας δεν είχαν οργανώσει και δεν είχαν εκλέξει τα μαθητικά του συμβούλια. Το αντιλήφθηκαν αυτό, ωστόσο όταν άνοιξαν οι πόρτες του γραφείου μας και της κεντρικής εισόδου που οδηγεί στις αίθουσες του σχολικού κτηρίου, μέχρι να προλάβουμε εμείς να μπούμε στις τάξεις μαζί με τα βιβλία μας, οι μαθητές είχαν μπει στην κεντρική είσοδο, είχαν βάλει από πίσω τα θρανία τους, τις καρέκλες, ό,τι είχαν από την έξω πλευρά. Οπότε τελούσε στην ουσία υποκατάληψη. Εγώ βέβαια εξήγησα στους μαθητές μας ότι για τα αιτήματα που ζητούσαν, κάποια από αυτά έχουν ήδη ικανοποιηθεί και για όλα τα υπόλοιπα έχουμε ήδη κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες έπρεπε να δρομολογηθούν, δρομολογήθηκαν, θα γίνει ενημέρωση των γονέων και αν κάτι από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται, τότε μετά αυτό θα ήταν ως έσχατη λύση, η οποία δεν μπορούσε να γίνει τότε. Το αντιλήφθηκαν οι μαθητές, είπαν ότι θα το λήξουν σήμερα, όπως τελικά και το έληξαν. Στις 1 η ώρα δεν θα συνεχιστεί η κατάληψη αύριο. Την ίδια ώρα διδραματίστηκε το περιστατικό με το μαθητή που έπεσε από τη στέγη. Το διάστημα που οι μαθητές ήταν μέσα στο σχολείο, η πόρτα, η κεντρική είσοδος του κτηρίου ήταν ανοιχτή, αλλά βέβαια από πίσω, όπως σας είπα, υπήρχαν τα θρανία, οι καρέκλες και κάποια παλέτα. Δεν επέτρεπαν στους καθηγητές να μπουν μέσα, ήμασταν όλοι μέσα στο γραφείο μας, ακριβώς στη διπλανή είσοδο. Είχαν ενημερωθεί οι μαθητές ότι στην περίπτωση που κάποιοι από αυτούς ήθελαν να βγουν στον αύριο χώρο, μπορούσαν να το κάνουν από την πόρτα αφού παραμεριστούν θρανία και καρέκλες. Ο συγκεκριμένος μαθητής, που είναι της 3ης τάξης λυκείου, ήταν στον πρώτο όροφο του κτηρίου, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Δεν τον πρόλαβαν κάποιοι συμμαθητές του, τον είδαν ότι πήγε να κάνει την κίνηση να ανέβει, του είπαν αν θες να βγεις θα βγεις από κάτω, η πόρτα είναι ανοιχτή, θα παραμερίσουμε τα θρανία. Δεν τον πρόλαβαν γιατί δεν πίστευαν ότι θα το κάνει, άνοιξε το παράθυρο, πέρασε ακριβώς δίπλα, γιατί είναι κολλητά ο τείχος, ο εξωτερικός του σχολείου μας, με την στέγη της σχολικής βιβλιοθήκης, πέρασε οπότε με ένα μικρό πήδημα εκεί και αμέσως μετά έπεσε στο έδαφος. Προσγειώθηκε με τα πόδια. Οι συμμαθητές του παιδιού που τραυματίστηκε ειδοποίησαν έγκαιρα τους καθηγητές, όπως τονίζει η κυρία Ξανθοπούλου, και εκείνοι έτρεξαν αμέσως στο σημείο. Οι συμμαθητές του έκαναν πολύ καλά και μας ενημέρωσαν, γιατί ήμασταν στα γραφεία μας. Κινητοποιηθήκαμε αμέσως. Καθηγητές έτρεξαν στον πίσω χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης όπου έπεσε το παιδί. Αμέσως με ιδιωτικό αυτοκίνητο τον μετέφερε μαζί με δύο συμμαθητές του δίπλα στο κέντρο υγείας Σουφλίου, όπου εκεί η πρώτη διάγνωση ήταν σπάσιμο μάλλον στον αστράγαλο. Ειδοποιήθηκαν και οι γονείς του παιδιού και αμέσως το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου. Η μητέρα συνόδευσε με άλλο αυτοκίνητο μαζί με τον θείο. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, επικοινωνήσαμε και με το Νοσοκομείο του Δημοτήχου, έγινε αξονική τομογραφία. Το παιδί είναι πολύ καλά σε όλα τα όργανα του σώματός του και στο κεφάλι. Το μόνο που διαπιστώθηκε είναι, εάν το θυμάμαι καλά, 3
κατάγματα στην ποδοκνημική περιοχή και χρήζει χειρουργικής επέμβασης μόλις υποχωρήσει το ίδρυμα. Στο σημείο αυτό στη στέγη αύριο κιόλας θα τοποθετηθούν κάγκελα για να αποφευχθεί παρόμοιο τέτοιο περιστατικό. Ήδη έχω καλέσει σιδηρουργό, οπότε βάζω και κάγκελα και σε αυτό το σημείο, παρόλο που δεν υπήρχε ανάγκη, το έχω κάνει μόνο για να προστατεύσω το εποπτικό μας υλικό. Τώρα, μετά από αυτό το συμβάν, θα το κάνω για να απομονώσω και τη στέγη της σχολικής βιβλιοθήκης πλέον. Και αυτό θα γίνει αύριο, άμεσα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο τον Γοντρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Οδό Κύπρου, στον δρόμο αυτόν που δίχασε και τελικά ανοίγει από σήμερα τα μεσάνυχτα για τα αυτοκίνητα. Πάβει να είναι πεζόδρομος πλέον. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Βρισκόμαστε στην Οδό Κύπρου, σε λίγες ώρες διασταύρωση Οδό Κύπρου με την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα ο δρόμος ήταν πεζόδρομος. Πριν ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ και περάσουμε στον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Ζουνίδη, ο οποίος είναι μαζί μας για την συνέντευξη αυτήν και τις αλλαγές που φαίνεται να έρθουν στον δρόμο της Κύπρου, να πούμε αρχικά ότι προκειμένου να είναι σφαιρικό και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, απευθύναμε και κάλεσμα και στον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο, τον κύριο Θεόδωρο Βουνδόλη, προκειμένου να παρευρεθεί να ακούσουμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων, στον κύριο Κυριάκο Αμπατζή και στον κύριο Ευάγγελο Μητυλινό, προκειμένου να έχουμε μια άποψη από την αντίθετη πλευρά, από τους ανθρώπους δηλαδή που θέλαν να ανοίξει ο δρόμος αυτός. Παρ' όλα αυτά, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Να καλωσορίσουμε αρχικά τον κύριο Ζουνίδη. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Χοντρόπουλε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Βγήκε λοιπόν η Επιτροπή της Ποιότητας Ζωής, έβγαλε την συγκεκριμένη απόφαση να ανοίξει η οδός Κύπρου σε ήπιας κυκλοφορίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν μια πάγια δέσμευση προεκλογική του Δημάρχου του κυρίου Γιάννη Ζαμπούκη. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε και από τη δικιά σας την πλευρά ως αντιπολίτευση, γιατί γινόταν όλους αυτούς τους αγώνες να μην ανοίξει αυτός ο δρόμος. Πρωτίστως θα ήθελα να σας πω, μόλις τους κυρίους συναδέλφους που αναφέρατε και η μεγάλη απουσία τους καταδεικνύει το σημερινό, το απόψινό μέγα λάθος, κυρίως για τους αντιδημάρχους και όχι βέβαια αφενός και όχι αφετέρου για τον κύριο Μητυλινό. Καταδεικνύει λοιπόν η απουσία τους το λάθος, το μεγάλο λάθος που πρόκειται να συντελεστεί απόψε στις 12 η ώρα το βράδυ. Η παρουσία μου απόψε, κύριε Χονδρόπουλε, εδώ και ορθώς αναδεικνύεται ένα τέτοιο θέμα, έχει να κάνει με την καταγγελία ως παράταξη πόλοι και πολίτες του λάθους αυτού, του ανοίγματος λοιπόν της Οδού Κύπρου. Μιας οδού η οποία στην θητεία τη δική μας ολοκληρώθηκε κατόπιν μιας ολοκληρωμένης καθόλου κυκλοφοριακής μελέτης μετά από έναν μεγάλο διαγωνισμό και μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε το 2016 και ξεκίνησε από την Δημοτική Αρχή την δική μας να εφαρμόζεται τμήμα-τμήμα, κομμάτι-κομμάτι. Φτάσαμε λοιπόν απόψε, ή μάλλον όχι απόψε, να κάνω μια μικρή διόρθωση λέγοντας και αναφέροντας ένα μικρό ιστορικό και πολύ σύντομο. Πριν κλείσει λοιπόν βδομάδα στην ποιότητα ζωής η οποία έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, πράγματι λήφθηκε απόφαση βασισμένη στον κανονισμό των πεζοδρόμων προκειμένου να ανοίξει η οδός Κύπρου. Η απόφαση αυτή λοιπόν έγινε διαπεριφοράς για μια ακόμη φορά, μια ακόμη επιτροπή διαπεριφοράς, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα ένα τέτοιο θέμα να συζητηθεί με την σοβαρότητα αλλά και την ωριμότητα που απαιτεί μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια απόφαση για το συγκεκριμένο άνοιγμα αυτής της οδού, που έχει πολύ συζητηθεί και μάλιστα πράγματι, όπως αναφέρατε προηγουμένως, ήταν μία από τις εξαγγελίες της νυν Δημοτικής Αρχής και του νυν Δημάρχου. Και εγώ ήθελα απλά συνδυασμένα με την κουβέντα, την απόψινή κουβέντα και το λάθος αυτής της απόφασης, να ρωτήσω, πριν λοιπόν ολοκληρωθεί το περιθώριο, η προθεσμία της προσβολής ακόμη αν θέλετε μιας τέτοιας απόφασης, κανονιστικής απόφασης, είναι κανονιστική απόφαση πρώτον, δεύτερον έχει έρθει από την αποκεντρωμένη η έγκριση για την εφαρμογή αυτής της απόφασης? Όχι λοιπόν, άρα με τα επιχειρήματα αυτά ενισχυμένα αποδεικνύεται περίτρανα το τραγικό μέγα λάθος
το παράνομο της απόφασης αυτής για το άνοιγμα της Οδοκύπρου και μάλιστα ακόμη θα έλεγα ότι αυτεπάγγελμα θα έπρεπε να επιληφθεί και ο εισαγγελέας. Λέτε παράνομα, παρόλα αυτά η απόφαση αυτή έρχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Έτσι, ανήκουν σε όλες οι παρατάξεις αυτή. Πώς μπορεί να είναι παράνομο κάτι τέτοιο? Ναι, κύριε Χονδρόπουλε, είναι μια απόφαση λυμένη από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Να θυμίσω ότι έχει ληφθεί η απόφαση αυτή με 3 κατά από τις δύο παρατάξεις που εκπροσωπούνται στην ποιότητα ζωής, τόσο τη δική μας πόλη και πολίτες, όσο και του κυρίου Μητυλινού, τον εκπρόσωπο του κυρίου Μητυλινού, καταψηφίστηκε. Έναντι 6 υπέρ των συναδέλφων που ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα, πράγματι πάρθηκε, όπως σας είπα, 6 υπέρ έναντι 3 κατά. Όμως δεν είναι αρκετό για την λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Να θυμίσω ότι πρέπει, προκειμένου να γίνει εφαρμογή, πράξη μια τέτοια απόφαση, κανονιστική επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Πώς? Με 2-3 απλές σημειώσεις. Και όχι απλές σημειώσεις, θα έλεγα, αφού πρόκειται για μελέτες. Πρώτον, να υπάρχει κυκλοφορική μελέτη. Δεύτερον, να υπάρχει μελέτη οριζόντας και κάθετης σήμανσης. Και μάλιστα να αποδεχτώ το γεγονός ότι έχει καταστεί και μάλιστα πολύ πρόσφατα με ένα περιστατικό που συνέβη με έναν συμπολίτη μας επαγγελματία εδώ στην Οδό Κύπρου, με ένα δυσάρεστο γεγονός και την επίσκεψη έκτακτων οχημάτων, εκτάκτων αναγκών οχημάτων, όπως της περιοριστικής. Να θυμίσω όμως, και αν δεν κάνω λάθος ήσασταν και εσείς εδώ, η δυσκολία για να μπει στην Οδό Κύπρου ως υφίσταται, η δυσκολία επαναλαμβάνω, ήταν σε αυτές που πρόσφατα στην τοποθέτηση αυτών των ογκωδών, τέλος πάντων, μπαλών που τοποθετήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου, δεν ξέρω γιατί, αλήθεια, γιατί τοποθετήθηκαν, άλλωστε η δυσκολία των οχημάτων αυτών των εκτάκτων αναγκών, επαναλαμβάνω, υπήρξε σε αυτά τα δύο σημεία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της Οδού Κύπρου. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι μπάλες, νομίζω ότι με το καθεστώς έτσι όπως είναι, όχι μόνο χαρακτηρισμένος απλά, αλλά και με την κατασκευή που έχει προκύψει ως πεζόδρομος, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα να μπουν είτε ασθενοφόρα είτε οχήματα της αστυνομίας, αλλά πολύ περισσότερο δε και οχήματα της πυροσβεστικής. Πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν μόνο η παράταξη του Δημάρχου, του κ. Ζαμπούκη, που ζητούσε το άνοιγμα της Οδού Κύπρου. Υπήρχαν και άλλες παρατάξεις, ακουγόταν και άλλες φωνές που θέλαν να ανοίξει συγκεκριμένη οδός για τα οχήματα, έστω και η πίεση κυκλοφορίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα ελαφρύνει όλο αυτό το πράγμα το κυκλοφοριακό της πόλης, δεδομένου ότι θα υπάρχει μία ακόμα δίωδος προς το λιμάνι, το οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί στην πόλη μας, οι οποίοι λένε ότι ναι, να ανοίξει η Κύπρο για να μπορούμε να πηγαίνουμε εύκολα στο λιμάνι? Να θυμίσω λοιπόν, και με αναγκάζεται να το επαναλάβω, μετά την ολοκληρωμένη μελέτη τόσο στην πόλη, σε όλη την πόλη της Αλεξανδρούπολης, θεωρήθηκε ότι πρέπει αυτός ο δρόμος, για πολλούς λόγους και όχι μόνο στα πλαίσια της μελέτης αυτής της κυκλοφοριακής, της ολοκληρωμένης, τεκμηριωμένης καθόλου μελέτης, να γίνει πεζόδρομος, όπως και με την ευρύτητα του όλου πνεύματος, όχι μόνο της δικιάς μας Δημοτικής Αρχής που υλοποίησε αυτό το έργο, το πεζόδρομο αυτό, αλλά και με την ευρύτητα, επαναλαμβάνω, των δεδομένων που εστιάζουν και απαιτούν οι συνθήκες του σήμερα τόσο όσο και του αύριο. Να γίνουν αυτό το ιστορικό, το εμπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης να πεζοδρομηθεί. Άλλωστε να θυμίσω ότι και η νη Δημοτική Αρχή ήταν αυτού του ύφους, αυτού του πνεύματος. Άλλωστε, λίγο παρακάτω από εδώ και λίγο δυτικά, κύριε Χονδρόπουλε, νομίζω ότι στοχευμένα και συγκεκριμένα μεν, αλλά θεωρώ ότι αυτό ήταν το ύφος και το πνεύμα της Δημοτικής Αρχής αλλά και του ίδιου του Δημάρχου, να πεζοδρομήσουν και άλλους δρόμους. Αυτομάτως, παράλληλα και μετά από πολύ λίγο διάστημα, μικρό διάστημα, βλέπουμε να υπάρχει μια έντονη διάθεση και επιθυμία να ανοίξει ο δρόμος, ο πεζόδρομος της Κύπρου. Βλέπουμε και διαπιστώνουμε, αλλά και αποδεικνύεται, και να το συνδυάσουμε με τα χθεσινά γεγονότα, να σας θυμίσω, στην Δημοτική Ενότητα των Φερών, η Δημοτική Αρχή, κύριε Χονδρόπουλε, διακατέχεται από μια ιδιαίτερα έναν εκνευρισμό έντονο, που νομίζω ότι από μέρα σε μέρα ή κάθε μέρα, αν θέλετε, σαν θυμίζει ντόμινο, τα λάθη είναι πολλά. Και εκτιμώ ότι απόψε συντελείται ένα πολύ μεγάλο λάθος ακόμη που αφορά την πόλη της Αλεξανδρούπολης και το ιστορικό εμπορικό κέντρο της.
Σας ευχαριστώ κύριε Ζουνίδη. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ. Έτσι να σας ευχαριστήσω, Γιώργο Χοντρόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζουνίδη για τη συνέντευξη, τις απόψεις της παράταξης Πόλη και Πολίτες. Από σήμερα το βράδυ λοιπόν, από τις 12 η ώρα το βράδυ, από τα μεσάνυχτα, ανοίγει και πάλι, δίνεται στα αυτοκίνητα η οδός Κύπρου. Ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε και το ρεπορτάζ το οποίο έγινε της Όλγα Τσούλφα σχετικά με την άποψη των πολιτών αλλά και των καταστηματαρχών επί της οδού. Υπόθεση ημερών αποτελεί η μετατροπή της Κύπρου από πεζόδρομο σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αφού τη σχετική απόφαση έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εξάλλου έχουν ήδη τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες κυκλοφορίας στο δρόμο, που αν και είναι καλυμμένες, φανερώνουν τον σχεδιασμό. Πολύ καλή ιδέα, γιατί είναι ο μόνος δρόμος που συνδέει το κέντρο της πόλης με το λιμάνι. Τα καταστήματα πιστεύω ότι θα έχουν πρόβλημα, γιατί ξαναλλάζει, υπάρχει αλλαγή? Πάντα οι αλλαγές θα φέρουν δυσκολίες. Μέχρι να γίνει, να προσαρμοστούμε ξανά μανά, μία από τα ίδια. Ό,τι έγινε και όταν το κλείνανε. Άρα θεωρείτε ότι άμα ανοίξει θα αποσυμφορηθεί το κέντρο? Έτσι πιστεύω. Θα βολέψει πάρα πολύ τους ξένους που θέλουν να πάνε απέναντι στο νησί, οπουδήποτε αλλού, και ξαφνικά από το κέντρο της πόλης βρίσκονται στο λιμάνι. Οι πεζοί να μπορούν να περπατάνε ελεύθερα. Δεν έχουμε πολλούς πεζόδρομους στην πόλη. Δεν έχουμε. Αυτό είναι ωραίο. Δεν μπορούν να μπουν τα αυτοκίνητα. Είναι καλά για το πεζόδρομο. Οι οδηγοί που κινούνται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας και κατευθύνονται προς το λιμάνι ή την παραλιακή θα έχουν άμεση πρόσβαση. Η μετατροπή εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει τη λεωφόρο, ωστόσο θα φέρει αναστάτωση στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται επί της οδού Κύπρου. Όταν έγινε πεζόδρομος δεν ήμασταν χαρούμενοι, δεν θέλαμε να γίνει πεζόδρομος γιατί ήμασταν συνηθισμένοι στο δρόμο του κανονικό. Τώρα που άρχισε ο κόσμος να περπατάει και να αρχίσει να το μαθαίνει, τώρα ξανά γυρνάμε στο ήπιας κυκλοφορίας. Για μένα πρέπει να είναι ή ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομος, αλλά κάτι που να είναι σταθερό. Η αλλαγή στη χρήση της οδού έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την προηγούμενη και προβλέπει ειδικό καθεστώς για την κίνηση των οχημάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, η επιτρεπόμενη ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει αυτή της κίνησης των πεζών. Ο δρόμος εδώ είναι απαραίτητος αυτό για το λιμάνι. Για το λιμάνι είναι απαραίτητος ο δρόμος. Άρα καλό είναι που θα γίνει. Καλό, από εδώ και το άλλο στο κέντρο θέλω να κατευθύνει και τη μένει εδώ πέρα. Παράλληλα να πάει πέρα, ένα-δυο φανάρια που συναντάει πέρα. Ενώ τούτο φανάρι πριν περάσει μπορεί να κατεβεί μέσα στο λιμάνι, πάνε κάτω δουλειά τα άνθρωπα. Θα αποσυμφορηθεί και όλα η κίνηση, λέτε? Η απόφαση για την κυκλοφοριακή αλλαγή ελήφθη κατά πλειοψηφία σε διαπεριφορά συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό τους αναφορικά με την κία για το 12% για τις επιχειρήσεις εξέφρασαν με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην επιστολή αναφέρουν τις παραλήψεις και ποιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαιρετίζουν την υπογραφή της κοινή υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με τις πληρωμές του 4 και 12% λόγω παραγραφής των οφειλών του ΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις. Όμως σε νέα ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για παραλήψεις, τις οποίες επισημαίνουν και με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό της χώρας, ζητώντας διορθώσεις. Στο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, το νόμο 4706 του 2020, με την πανοκρουσία, οι τοπικοί βουλευτές εδώ υποσχέθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, ότι θα επιλύσουν το χρόνιο πρόβλημα της επιδότησης του εργασιακού κόστους 12% στις μεταποιητικές και άλλες επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως, ο διάβολος πάντοτε κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στις 18 του μηνός που δόθηκε στη δημοσιότητα η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό που δικαιούνται για την περίοδο από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως το 31 Δεκάτου του 2015, εκεί βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι καλόπιστα, εμπιστευόμενοι την ελληνική πολιτεία, δεν προσέφηκαν στα ελληνικά δικαστήρια ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ήταν ο ενδιάμεσος φορέας που απέδιδε τα ποσά αυτά στους δικαιούχους. Οι μόνες που προσέφηγαν
και έτσι ανέστειλαν την λεγόμενη παραγραφή, ήταν οι μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν και την οικονομική δυνατότητα αλλά και την οργάνωση να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοιου είδους δικαστική διένεξη. Η κυβερνητική απόφαση αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει νομική προσφυγή για την μη καταβολή του 4% και 12%, ενώ θέτει και ως προϋπόθεση συμψηφισμού τη μη εκχώρηση των οφειλωμένων προς τις τράπεζες και τρίτους, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ τέλος σημειώνεται: αυτές οι δύο προϋποθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πλήθους επιχειρήσεων από τη λήψη του ευεργετήματος, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά εξόφληση οφειλής του κράτους προς αυτές, και γι' αυτό το λόγο ζητούμε την τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης, ώστε όλες οι επιχειρήσεις δικαιούχοι ανεξαιρέτως να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Χαιρετήσαμε την απόφαση εδώ και πριν λίγο καιρό βασικά για το 12%, ένα πάγιο αίτημα που ήταν όλων των επιμελητηρίων και όλου του κόσμου της αγοράς στην Θράκη μας. Φυσικά έχει προκύψει ένα ζήτημα το οποίο το διαπιστώσαμε όλοι με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά ότι θα αποζημιωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν ασκήσει μόνο 11 μέσα, αλλά και υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτούς που έχουν εκχωρήσει ουσιαστικά τις οφειλές τους στην τράπεζα. Είναι κάτι το οποίο όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές είμαστε σε επικοινωνία μεταξύ μας, ασκούμε τις απαραίτητες πιέσεις έτσι ώστε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Σταϊκούρα, αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια λύση. Φυσικά είδα και εγώ την επιστολή των επιμελητηρίων, αλλά και έχω έρθει σε επικοινωνία με αρκετούς ανθρώπους αγοράς, θεσμικούς και μη, και θεωρώ ότι είναι κάποιες διατάξεις οι οποίες πρέπει να έρθουν και πρέπει να δώσουμε κάποια λύση έτσι ώστε να ικανοποιεί αυτούς που πραγματικά έχουν σημειωθεί, που είναι αρκετά περισσότεροι. Κάποιες διατάξεις ίσως να θέλουν νομοθετική ρύθμιση, άλλες μπορεί να χρειαστούν μια διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό ακριβώς τώρα κοιτάμε και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένες. Βλέπουμε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις, οι μικρές, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων θα απολέσει ένα μεγάλο μέρος της απέτησής τους, που είναι από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2014. Βάζοντάς τους έτσι στην δεινή μοίρα όλων των επιχειρήσεων που σήμερα ζούμε την δεύτερη κρίση μετά την πανδημία του COVID-19. Άρα τα χρήματα αυτά τα έχουν μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην μειωμένη ζήτηση τώρα λόγω της πρόσφατης κρίσης. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η λογική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα με τους λίγους και τους μεγάλους. Οι πολλοί, παρότι οι πολλοί και μικροί, δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Δηδημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, σχετικά με την χθεσινή σύσκεψη που έγινε για το ΤΕΙ νοσηλευτικής, όπου ήταν παρόν και ο ίδιος με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Νομού. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουμετζίδου. Καλησπέρα στους τηλεθέτες. Τελικά, ως τμήμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα λειτουργήσει το ΤΕΙ νοσηλευτικής του Δηδημοτήχου? Ναι, από ό,τι φαίνεται, μετά τις διαβουλεύσεις που γινόταν στις αρχές του καλοκαιριού, μετά τις αποφάσεις που πήραμε και εμείς σαν Επιτροπή Αγώνα, ο Υπουργός πλέον επίσημα ζητάει από τα πανεπιστήμια να πάρουν αποφάσεις συγκλήτου όσον αφορά για τη μεταφορά διοικητικά από το Διεθνές Πανεπιστήμιο στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο του Τμήματος Νοσηλευτικής Δημοτήχου. Αυτό τι σημαίνει τώρα πρακτικά? Είναι μια απλή μετακίνηση από ένα τμήμα σε άλλο, ή θα αλλάξει τελικά και η έδρα του ΤΕΙ νοσηλευτικής? Γιατί μην ξεχνάμε, στο παρελθόν είχε ακουστεί ότι αν μεταφερθεί στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης θα πέρθει και στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, αυτό ήταν πάντα η επιθυμία του Δημοκρατίου. Εμείς φυσικά έχουμε άλλη άποψη, αλλά σε πρώτη φάση αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργήσει κανονικά από Οκτώβριο η σχολή, εφόσον μεταφερθεί, διότι το Δημοκρατίο θεωρητικά φυσικά έχει τη δυνατότητα να το ενισχύσει με καθηγητές, ώστε να μην έχουμε τα περσινά που όλοι θυμόμαστε ότι είχε ανοίξει στο Δεκέμβριο περίπου η σχολή και άρχισαν τα μαθήματα. Όταν λέτε από τον Οκτώβριο θα μεταφερθεί μόνο στα χαρτιά γραφειοκρατικά, ή θα μεταφερθεί γενικότερα η σχολή τελικά στην Αλεξανδρούπολη? Διοικητικά. Διοικητικά μόνο. Αυτό που ξέρω εγώ και περιμένω είναι να μεταφερθεί διοικητικά. Mm-hmm. Με έδρα του Δημότιου. Μάλιστα.
Έχετε κάποια ενημέρωση για τις περαιτέρω εξελίξεις, τι θα γίνει, ας πούμε, με τα πτυχία των συγκεκριμένων φοιτητών, γιατί μην ξεχνάμε, είχε ψηφιστεί και ένας νόμος που αφορούσε την ανωτατοποίηση των πτυχίων στη συγκεκριμένη σχολή. Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο για να μιλήσω εγώ και να έχω άποψη, αλλά σε κάθε περίπτωση, από την ώρα που δεν θα υπάρχουν κενά στους καθηγητές, σίγουρα οι φοιτητές θα έχουν το πλεονέκτημα να τελειώνουν με τα μαθήματά τους και να πάρουν τα πτυχία τους. Μάλιστα. Και με το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα. Ναι, αυτό από ό,τι κατάλαβα πρώτα θα μεταφερθεί διοικητικά και μετά θα έχουμε την εξέλιξη σε οτιδήποτε μόνιμο ή διδακτικό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να λειτουργήσει η σχολή, Δήμαρχε? Ναι, φυσικά. Το μόνο που λείπουν είναι να γίνουν ανανεώσεις των συμβάσεων, να έρθουν οι καθηγητές και να λειτουργήσει. Αλλιώς δεν έχει κάποιο. Τώρα, βέβαια, λόγω κορονοϊού, ίσως πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να δώσουμε κάποιες έξτρα αίθουσες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σχετικά εύκολα θα λυθεί. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Καλό βράδυ να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πριν πάμε σε νέα συζήτηση, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι μετά και από ενημέρωση από τους τηλεθεατές, από εσάς τους ίδιους, στο ύψος της Μέστης, στην Εγνατία Οδό, από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, έχει διακοπεί κυκλοφορία, καθώς ένα φορτηγό έχει πάρει φωτιά επί της Εγνατίας Οδού και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Τώρα θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕ ΟΤΑ, τον κύριο Γιάννη Τσούνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσούνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κομματζίδου, είστε καλά? Καλά είμαστε. Από την τελευταία φορά που σας είχαμε και εδώ στο στούντιο ήταν 10 Σεπτεμβρίου, κύριε Τσούνη, όταν επισκεφθήκατε εδώ την περιοχή και βέβαια δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε τουλάχιστον τηλεοπτικά όλα αυτά τα οποία είχατε καταγράψει. Αλήθεια. Και έτσι, από τότε μέχρι τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες καινούργιες καταγγελίες. Θα αναφερθούμε στο πολυκοινωνικό συγκεκριμένα για ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι οποίες και αν έχουν φτάσει τελικά και προς εσάς την ΠΟΕΟΤΑ. Φυσικά και έχουν φτάσει. Είχε γίνει συζήτηση και με τον Δήμαρχο όταν είχα επισκεφτεί την Αλεξανδρούπολη πριν λίγες μέρες. Τότε και η διαβεβαίωση του Δημάρχου ήταν ότι θα τηρηθούν τα νόμιμα. Δυστυχώς βλέπουμε 10 ημέρες μετά και ο Δήμαρχος προφανώς και η κυρία Πουεραζίδου δεν τηρούν τα νόμιμα. Και κάνουν υπερβάσεις νομοθεσίας για να καλύψουν προφανώς αδυναμίες που θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί από το Δήμο. Και πολύ συγκεκριμένα το αναφέρω, είναι ότι και με παρέμβαση των εργαζομένων του Συλλόγου, καταρχήν ο COVID δεν εμφανίστηκε σήμερα, δεν εμφανίστηκε χθες. Ξέρουμε ότι από το προηγούμενο έτος είχαμε συνολικό lockdown. Θα έπρεπε, γιατί επικαλούνται κάποιες συλλήψεις εργασίας προκειμένου να παρανομούν και να φορτώνουν επιπλέον ωράρια εργασίας σε εργαζόμενους προφανώς που έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σαν εργαζόμενοι είχαμε παρέμβει, γιατί θέλω να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι μόνο μέρημνα της διοίκησης να εξυπηρετούνται η διοίκηση, να εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι δημότες και τα παιδιά τους. Είναι μέρημνα δική μας και βούληση δική μας. Αλλά εμείς αυτό το οποίο είχαμε πει ότι τον Ιούνιο είχε γίνει παρέμβαση προς την κυρία Πουεραζίδου και είχαμε ζητήσει, με δεδομένο ότι από τον Σεπτέμβριο αναμέναμε καινούριο κύμα της πανδημίας, να προβλέψουν καινούριο προσωπικό προκειμένου να είναι έτοιμο το νομικό πρόσωπο να υποδεχτεί τα παιδιά του κόσμου. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τις αδυναμίες αυτές προσπαθούν να τις υπερκεράσουν επιβάλλοντας παράνομα επιπλέον ωράριο σε ελαστικά προσληφθέντες εργαζόμενους. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και τι γίνεται με αυτούς τους εργαζόμενους, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που έχει φτάσει και στον Σύλλογο των Εργαζομένων, έχει φτάσει και στην ΠΟΕ ΟΤΑ και αυτή η κατάσταση τελικά συνεχίζεται? Γιατί συνεχίζεται? Υπάρχει κάποιος φόβος από τους εργαζόμενους? Όχι, είναι δεδομένο καταρχήν, θέλω να το πω, ότι πανελλαδικώς οι εργαζόμενοι που ανήκουν στον κλάδο νηπιαγωγών, νηπιοβρεφοκόμων, που ασχολούνται δηλαδή με τα παιδιά του κόσμου, και αυτό θεσπίστηκε για την ασφάλεια των παιδιών. Είναι δεδομένο ότι πρέπει ένας εκπαιδευτικός, ένας παιδαγωγός που έχει την ευθύνη παιδιών, δεν πρέπει να είναι κουρασμένος, πρέπει να είναι
ξεκούραστος, γιατί η ευθύνη είναι τεράστια. Mm-hmm. Θεσπίστηκε λοιπόν πανελλαδικός το ωράριο να είναι εξάωρο. Mm-hmm. Άκουσε και κάποιες δηλώσεις, νομίζω σε ραδιόφωνο της πόλης σας, της κυρίας Ποϊραζίδου, που ερωτήθηκε ξεκάθαρα αν παρανομεί. Εγώ ανέφερα, έχω στα χέρια μου και γνωμοδότηση του Δήμου, του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, που λέει ξεκάθαρο ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή παρανομεί. Και συνεχίζουν να τηρούν τα παράνομα. Συνεχίζουν ως ένας κακός εργοδότης να επιβάλλουν επιπλέον ωράριο στους εργαζόμενους. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι θα παρέμβουμε και νομικά σε αυτή τη διαδικασία, θα απευθυνθούμε και στο Υπουργείο Εργασίας και στην Επιθεώρηση Εργασίας, τόσο εδώ στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει η παρέμβαση, γιατί συνήθως στην περιφέρεια, στις μικρότερες πόλεις, ξέρετε, οι κοινωνικές σχέσεις υπερισχύουν, ναι. Να γίνει παρέμβαση προκειμένου να λυθεί το θέμα. Νομίζουμε όμως ότι είναι απαράδεκτο φαινόμενο και λέγονται και υπερβολές και ψέματα τα οποία δεν ισχύουν, προκειμένου να καλύψουν την αδυναμία αυτής της διοίκησης αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέμε ξεκάθαρα είναι ότι οι εργαζόμενοι από αύριο δεν μπορούν να φορτωθούν την μη προνοητικότητα της διοίκησης προκειμένου να καλυφθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, και από αύριο θα πρέπει να τηρούν κανονικά το ωράριό τους, που είναι ημερησίως 6 ώρες. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ζητούμε από την διοίκηση του Δήμου να μην παραπληροφορεί και να εφαρμόσει τα νόμιμα. Δεν ζητούμε τίποτε άλλο, να πατήσουν στην γνωμοδότηση του νομικού του συμβούλου, η οποία είναι ξεκάθαρη ότι αυτή τη στιγμή παρανομούν. Κύριε Τσουνή, θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο. Έχει γίνει μία προσφυγή δεκτή από την αποκεντρωμένη. Αναφέρομαι στην διευθύντρια του Πολυκοινωνικού. Είστε ενήμερος για το συγκεκριμένο γεγονός και περιστατικό? Θα σας πω, εγώ θα αναφερθώ, είμαι ενήμερος. Εγώ θα αναφερθώ σε σχετικά πάντα με το θέμα το οποίο συζητάμε, του ωραρίου. Άκουσα στην ραδιοφωνική τη συνέντευξη την κυρία Ποϊραζίδου που είπε «Εμείς πάντα τηρούμε τα νόμιμα και ότι οποιαδήποτε ευθύνη είναι δική μου». Mm-hmm. Εγώ θα πω σε σχέση με αυτή την αναφορά που μου κάνατε, κοιτάξτε να δείτε πώς λειτουργεί έτσι αυτή η αυθαιρεσία. Η αυθαιρεσία είναι ότι κάποια στιγμή η κυρία Ποϊραζίδου καθαίρεσε μία συνάδελφο, διευθύντρια νομίζω, η οποία προσέφυγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση την δικαίωσε, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η συναδέλφισσα και προφανώς θα ζητήσει και τα νόμιμα, τις νόμιμες αποδοχές που παρανόμως δεν πήρε όλο αυτό τον καιρό. Άρα τα αποτελέσματα αυτών των υπερβάσεων τελικά ζημιώνουν και τους δημότες και το δημόσιο ταμείο, θα πω εγώ, γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί παρανόμως δεν άσκησαν τα καθήκοντα που έπρεπε να ασκεί και τελικά θα πληρωθεί για αυτά. Οπότε ας μην ακούμε έτσι λίγο υπερβολές και μεγαλοστομίες ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, γιατί τελικά τέτοιες υπερβολές, αν μιλούσαμε για το σπίτι μας, δεν θα τις κάναμε. Άρα λοιπόν προστατεύουμε και τη δημόσια διοίκηση τηρώντας τα νόμιμα, όχι υπερβαίνοντας τα νόμιμα. Μάλιστα. Κύριε Τσουνή, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, τονίζοντας, mm-hmm. τονίζοντας ότι αυθαιρέτως, να το πω ότι και η κυρία Ποϊραζίδου αποδέχτηκε ότι το ωράριο είναι 6 ώρες, συνειδητά παρανομεί σε αυτή τη διαδικασία, και αν δεν αποκατασταθεί όντως η διαδικασία και κινηματικά, εμείς αυτό θα πούμε στους εργαζόμενους, είναι από την Δευτέρα να ξεκινήσουν να δουλεύουν το νόμιμο ωράριό τους, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν το νόμο. Δεν ζητάμε τίποτε άλλο, να τηρηθεί ο νόμος και να κάνουμε τη δουλειά μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη εξαγγελθεί για την προστασία από την πανδημία, ώστε να αποφευθεί με κάθε τρόπο η ίστατη λύση ενός νέου lockdown και όλες οι επιπτώσεις που αυτό θα επιφέρει στην κοινωνία, έκανε ο Πρωθυπουργός. Η μάσκα είναι το εμβόλιο μας, τόνισε και καθησύχασε ότι τα νοσοκομεία δεν καταραίουν. Ένα ηχηρό όχι σε νέο lockdown εμπεριέχει το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από κάθε πολίτη να τηρεί τα μέτρα, ειδικά από τους νέους, καθώς όπως ανέφερε, μπορεί οι ίδιοι να μην πάθουν κάτι σοβαρό, όμως μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στους γονείς ή στους παππούδες τους. Έχουμε περάσει 7 δύσκολους μήνες. Η κυβέρνηση, θυμίζω, μάχεται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα.
εθνικά θέματα, μεταναστευτικό οικονομία, αλλά και φυσικές καταστροφές. Ειδικά όμως στον πόλεμο για την υγεία, χρειαζόμαστε όσο πουθενά αλλού σύμμαχο το συνειδητό πολίτη. Αυτό δεν είναι άλοθη, ούτε αποποίηση ευθύνης. Έχω αποδείξει άλλωστε ως δεν διστάζω να παίρνω γρήγορα δύσκολες αποφάσεις. Όμως, για να αντιθασεύσουμε και το νέο κύμα της πανδημίας, πρέπει κράτος, επιστήμονες και πολίτες να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά. Με περισσότερη εμπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλον. Ξεκινώ με μια αναντήρητη αλήθεια. Ο ιός είναι εδώ, είναι παρόν. Δεν έπαψε να κυκλοφορεί ανάμεσά μας και είναι πολύ πιο θανατηφόρος από την εποχική γρίπη. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία, πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του. Αλλάζοντας όμως σημαντικά την καθημερινότητά μας. Απαντώντας στις δηλώσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το σύστημα υγείας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν είναι αποδυναμωμένο. Αντιθέτως, έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις και αναμένονται και ενισχύσεις από φορείς όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για να θωρακίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που από 557 κλίνες ΜΕΘ πέρυσι έχει σχεδόν 1.000 τώρα. Και από θέματα υγειονομικών υλικών με ορίζοντα μηνών. Προσλάβαμε περίπου 6.200 νέους νοσηλευτές και γιατρούς, όλοι από τους οποίους θα μείνουν μόνοι μας στο ΕΣΥ. Πολλαπλασιάσαμε τα ημερήσια τεστ. Ενώ είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη που διαθέτουμε τα καινούργια rapid τεστ αντιγόνων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό μας προσωπικό δεν δίνουν τη μάχη μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με όλες τις άλλες αρρώστιες ή τα ατυχήματα. Και επειδή ακούγονται πολλά, σας βεβαιώνω ότι οι δομές των νοσοκομείων απέχουν πολύ ακόμα από τα όρια τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε εγρήγορση από τους πολίτες, λέγοντας ότι ο ιός παραμένει σε έξαρση και εξήγησε γιατί θα πρέπει να αποφευχθεί ένα νέο lockdown. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα προς τους πολίτες: αυτοπροστασία ή καραντίνα. Στόχος μας, οι μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας μας. Τι δεν θέλουμε να δούμε? Μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων. Μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς αυστηρούς οριζόντιους περιορισμούς, αυτό που αποκαλούμε lockdown? Φυσικά και μπορούμε. Από εμάς εξαρτάται. Και έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το πετύχουμε. Τα καθολικά μέτρα μπορεί να φέρονται απλά. Και όντως ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μεσοπρόθεσμα όμως φέρνουν τραγικές επιπτώσεις στην οικονομία και μεγάλες αδικίες στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι παγώνοντας όλες τις δραστηριότητες, η μετάδοση του ιού περιορίζεται. Ήταν το δίδαγμα της άνοιξης. Μας κόστησε όμως πάρα πολύ. Lockdown σημαίνει κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία. Λιγότερα δημόσια έσοδα και μεγάλη ύφεση. Και αν δεν είχαμε παρέμβει εγκαίρως με ένα τολμηρό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Στη Θράκη θα βρεθεί για τρεις μέρες η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, Δώρα Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη θα ξεκινήσει την περιοδία της από την Αλεξανδρούπολη και θα την ολοκληρώσει στην Ξάνθη, έχοντας συναντήσεις με φορείς, συλλόγους και οργανισμούς, με στόχο την κατάρτιση προγράμματος για την ανάπτυξη της περιοχής. Η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, Δώρα Μπακογιάννη, θα βρεθεί στην Θράκη το τριήμερο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη. Την κυρία Μπακογιάννη θα συνοδεύουν τοπικοί βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η κυρία Μπακογιάννη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί θα επισκεφθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τον οργανισμό Λιμένος. Στις 12 θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον πρόεδρο και τα μέλη του Επιμελητηρίου Εύρου και στις 2 θα επισκεφτεί την φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν στο Βιοπά Σαπών. Στις 7 το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύρου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το πρωί θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μαρονία Σαπών, την Οχαριτόπουλο, και αμέσως μετά με τον δήμαρχο Αριανών, Αμέτ Ριτβάν. Στις 12 θα επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Παντελεήμονα. Στις 12.30 θα επισκεφθεί το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομωτινής και θα έχει συνάντηση με τον Πρίτανη Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον δήμαρχο Κομωτινής Γιάννη Γκαράνη στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομωτινή. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μέρη Κοσμίδου και αμέσως μετά με τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομωτινής. Στις 7 και 4 θα συναντηθεί με την διοικήτρια του νοσοκομείου Κομωτινής, Μάγδα Γιαμουστάκη.
Στάρι και στις 8 παρατέταρτο θα επισκεφθεί το βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο Ροδόπης στην Κομοτηνή και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρό του, όπως και με τους προέδρους του βιοτεχνικού επαγγελματικού επιμελητηρίου, της ΟΕΒΕ, του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ροδόπης. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα της επίσκεψης της κυρίας Μπακογιάννη στην Θράκη, θα επισκεφθεί τα απομακοχώρια Ξάνθης και τον Συνεταιρισμό Γυναικών Κοτήλης. Στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη στην Ξάνθη με τα Προεδρία των Επιμελητηρίων Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας. Για ψεύδι από πλευράς της περιφέρειας αναφορικά με την αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο ο Γιάννης Κοτσιανίδης. Ο διευθυντής της κλινικής με αφορμή το ψήφισμα για μετακίνηση επίκουρου καθηγητή στην υποίδρυση κλινική της Καβάλας μιλάει για κινήσεις που δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για αποδυνάμωση της αιματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο ο διευθυντής της Γιάννης Κοτσιανίδης, αναφερόμενος στο ψήφισμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως σημειώνει ο καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, στο εν λόγω ψήφισμα αναφέρεται ψευδός ότι είναι σύμφωνος με τη διάθεση του επίκουρου καθηγητή της αιματολογικής κλινικής κ. Εμμανουήλ Σπανουδάκη προς επίβλεψη υποίδρυσης κλινικής στην Καβάλα, ενώ περιέχει και μια σειρά ανακριβιών σχετικά με την αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Χωρίς να έχω καμία ενημέρωση ούτε εγώ, ούτε ο Πρίτανης, ούτε ο πρόεδρος της ιατρικής σχολής, αλλά ούτε ο κύριος Πανουδάκης, ο οποίος ενέχεται σε αυτό το έγγραφο, αναφέρουν ψευδώς ότι εμείς είμαστε σύμφωνοι να πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα την αιματολογική κλινική της Αλεξανδρούπολης, ο ένας από τους μόλις 5 ειδικούς που έχω για τα 6.000 ραντεβού το χρόνο εδώ, τα νούμερα είναι καταλυτικά για να καταλάβει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, θα πηγαίνει να βοηθάει στην υποίδρυση κλινική της αιματολογικής κλινικής της Καβάλας. Αν είναι δυνατόν λοιπόν, χωρίς καμία συνεννόηση. Και να το πω και, τη στιγμή που θες να κάνεις μια αιματολογική κλινική στην περιφέρεια, δεν πρέπει να ξέρεις τον υγειονομικό χάρτη. Δεν πρέπει η περιφέρεια να συνοηθεί με εμάς που είμαστε 33 χρόνια αιματολογική κλινική, έχουμε εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, παντού. Εγώ προσωπικά είμαι και υπεύθυνος για αρκετά χρόνια ήμουνα σε εκπαίδευση και παραμένω στην Εκπαιδευτική Επιτροπή των Ειδικευόμενων. Να τους πούμε τι γίνεται με τον χάρτη της αιματολογίας στην Ελλάδα. Και χωρίς να ενημερώσουν κανένα μας, βγάζουν ένα διοψήφισμα το οποίο έχει και να πω και έναν προσβλητικό τόνο, γιατί μιλάει για συνδικαλιστές ιατρικής, αγνώντας πραγματικά τι εννοεί με αυτόν τον όρο. Αλλά από εκεί ξεκινάει το θέμα. Ότι θες να κάνεις κάτι, πρέπει να βάλεις προτεραιότητα σαν περιφέρεια. Και νομίζω ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η αιματολογική κλινική της Αλεξανδρούπολης. Ο τόπος μας χρειάζεται βιώσιμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης βάσης του ακριβούς υγειονομικού χάρτη και όχι υπονόμευση των ήδη υπαρχουσών δομών, τονίζει ο κ. Κοτσιανίδης. Δεδομένου ότι γίναμε κέντρο COVID, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο νοσοκομείο. Εμείς είχαμε πλάνο ανάπτυξης σαφές πλάνο ανάπτυξης και όχι αοριστολογίες, όπως λέει αυτό το έγγραφο, είναι γεμάτο αυθαίρετα συμπεράσματα και αοριστολογίες. Λοιπόν, σαφές πλάνο ανάπτυξης. Το οποίο θα λέει πώς θα κάναμε το επόμενο βήμα της αυτόλογης μεταμόσχευσης που και παλιά βάζαμε, αλλά τώρα πλέον να γίνει οργανωμένα. Και ήμουν σε διαδικασία συνεννόησης με τον διοικητή, τον κύριο Ρούφο, τον Ευάγγελο. Θα είχαμε πάλι κάτω να δούμε τι θα γίνει, δεδομένου ότι υπάρχει και η πανδημία του COVID που αλλάζει όλες αυτές τις στιγμές. Και ξαφνικά έρχεται αυτό το αστήρικτο, ατεκμηρίωτο έγγραφο, το οποίο λέει ότι εμείς είμαστε σύμφωνοι να χάσουμε και έναν από τους δικούς μας, τους καθηγητές, για να γίνει τι. Αιματολογική κλινική στην Καβάλα, τη στιγμή που οι αιματολογικές κλινικές στη Βόρεια Ελλάδα είναι δύο, εμείς και το Παπα-Νικολάου. Τα άλλα είναι τμήματα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα για να γίνει μια κλινική. Θέλει μεγάλο σχεδιασμό. Πρέπει να μπει σε μια στρατηγική ανάπτυξη γενικότερα της υγείας εδώ και πρέπει βέβαια να πάρθουν και συμβουλές από ανθρώπους που ξέρουν. Η περιφέρεια πρέπει να στηρίξει τις υπάρχουσες δομές και να τις αναπτύξει αυτές που δεδομένα δίνουν και να γίνει μια λογισμένη ανάπτυξη. Το τι ακριβώς θέλουμε και τι πραγματικές ανάγκες υπάρχουν. Υγείας και για την αιματολογία σε αυτόν εδώ το χάρτη. Θέλω λοιπόν αυτά τα πράγματα να μπαίνουν μέσα από ένα διάλογο. Και ο διάλογος φυσικά πρέπει να περιλαμβάνει και εμάς. Δηλαδή, εγώ συμμετέχω στις κατευθυντήριες οδηγίες φαρμάκων πανευρωπαϊκά και δεν μπορώ να συμμετέχω στο σχεδιασμό της αιματολογίας στον τόπο μου. Αυτό είναι κάτι εύλογο. Διάλογο λοιπόν χρειαζόμαστε και κινήσεις προσεκτικές, καλά υπολογισμένες, για να έχουμε και καλά σωστό αποτέλεσμα.
Σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των νέων μολύνσεων από κορονοϊό, καθώς ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 342 κρούσματα και 9 νέους θανάτους. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν σημειώθηκε νέο κρούσμα, αλλά καταγράφησαν 2 θάνατοι. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 7 ασθενείς στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από κορονοϊό. Στα 342 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του νέου ιού στην χώρα, εκ των οποίων τα 24 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 30 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 16.627, εκ των οποίων το 55,7% αφορά άνδρες. Από αυτά, τα 2.726 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 6.915 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 68 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 21 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86,8% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 192 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 9 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 366 θανάτους συνολικά στη χώρα μας. 135 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 97% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Αναλυτικότερα, 30 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 213 κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων τα 3 συνδέονται με γνωστές ηρωές, ενώ 7 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 11 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές ηρωές, ενώ 4 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 1 κρούσμα στην Αιτωλακαρνανία. 2 κρούσματα στην Αργολίδα. 1 κρούσμα στην Αχαΐα. 4 κρούσματα στη Βιωτία. Όλα συνδεόμενα με γνωστή ηρωή. 1 κρούσμα στα Γρεβενά. 2 κρούσματα στην Εύβοια. 7 κρούσματα στα Ιωάννινα, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή ηρωή. 3 κρούσματα στην Καστοριά. 1 κρούσμα στην Κύθνο και την Κέα. 1 κρούσμα στην Κοζάνη. 1 κρούσμα στην Κορινθία. 1 κρούσμα στη Λέσβο. 4 κρούσματα στη Λάρισα, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή ηρωή. 1 κρούσμα στην Μεσσηνία. 1 κρούσμα στην Πάρο. 4 κρούσματα στην Πέλα. 1 κρούσμα στην Πιερία. 2 κρούσματα στην Πρέβεζα. 2 κρούσματα στην Ρόδο, 5 κρούσματα στην Σάμο, εκ των οποίων τα 4 συνδέονται με γνωστή ηρωή. 7 κρούσματα στις Σέρες, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστή ηρωή και 1 κρούσμα στη Σύρο. 1 κρούσμα στην Τίνο, 3 κρούσματα στα Τρίγαλα, εκ των οποίων 1 συνδέονται με γνωστή ηρωή, 6 κρούσματα στην Φθιώτιδα, 1 κρούσμα στην Φλόρινα, 1 κρούσμα στην Χίο, ενώ 23 κρούσματα βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον κορονοϊό, με ακόμη 2 θύματα να προστίθονται σήμερα. Πρόκειται για 2 άνδρες ηλικίας 67 χρονών από την Αλεξανδρούπολη και έναν 78χρονο από τον Ευρωκόπη Δράμας, οι οποίοι έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 2 άνδρες νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ο μεν πρώτος από τις 15 Αυγούστου, ο δε δεύτερος από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ο συνολικός αριθμός των θανόντων από την πανδημία στην περιφέρειά μας φτάνει σήμερα τους 29 νεκρούς. Εν τω μεταξύ, χθες δόθηκε ακόμη ένα εξιτήριο σε μια 34χρονη μετανάστρια από την Τουρκία, η οποία σε προεγχειρητικό έλεγχο που υποβλήθηκε είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό. Σήμερα οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο είναι 7. Από αυτούς οι 5 είναι στην COVID, ένας είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας στην ΜΕΛ. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης με τον Κώστα Μακεδόνα και τον Δημήτρη Κανέλο στο θέατρο Αλτιναλμάζη. Την απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο των Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, υπακούοντας τα αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 που εξήγηλε η ελληνική κυβέρνηση. Το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί σε όλους όσους τα προμηθεύτηκαν. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, υπακούοντας τα αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 που εξήγηλε η ελληνική κυβέρνηση, αναβάλει την προγραμματισμένη για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου συναυλία της Ανεξάρτητης Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης με τον Κώστα Μακεδόνα και τον Δημήτρη Κανέλο, η οποία θα πραγματοποιούνταν στο θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Ως εκ τούτου, ενημερώνει και καλεί τους εκατοντάδες θεατές που υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, οδηγώντας την σε sold out να παραλάβουν το αντίτιμο του εισιτηρίου τους, προσκομίζοντας το αποκομμά του στο βιβλιοπωλείο Ελευθερού Δάκη στην Αλεξανδρούπολη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστεί θερμά το κοινό που ανταποκρίθηκε με θέρμη στην αγορά των εισιτηρίων για την υλοποίηση της συναυλίας αυτής, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υποστήριξαν τη συναυλία και το έργο. Ωστόσο, ο Σύλλογος παραμένει μέχρι νεωτέρας απόφασης για την ημερομηνία, τον χώρο και τον τόπο της νέας διοργάνωσής της.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή επί του θέματος με τον Αντώνη Τελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.